Την πρώτη μέρα γυρισμάτων στην περσινή μας σεζόν, φτάνουμε στη Βραζιλία και όπως είμαστε στο αεροδρόμιο, έχει χαθεί η βαλίτσα μας. Κλασικό συμβάν ταξιδιώτη, οπότε πρέπει να το γράψουμε. Και με το που γράφουμε εκεί στα Lost and Found, και οι υπάλληλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, πετάγεται μια Βραζιλιάνα κυρία από δίπλα και λέει, ενώ η κάμερα είναι εδώ έτσι, πετάγεται από εκεί και λέει, μην με γράφετε. Λέμε, δεν σας γράφουμε, από εκεί γράφουμε. Ξανά μετά από 5 δευτερόλεπτα, καλά δεν σας είπα να με γράφετε. Και λέμε, είσαι χαζή, δεν πας καλά. Και πάει, φωνάζει την αστυνομία, είπε κάτι στα Βραζιλιάνικα, γιατί δεν μιλάμε Βραζιλιάνικα εμείς δυστυχώς. Ποιο ξέρει, του είπε. Και έρχεται η αστυνομία του αεροδρομίου της Βραζιλίας να μας συλλάβει. Πολύ δυνατή αστυνομία. Για να μας πάει τους, όχι στα αστυνομία. Κρατητήρια του αεροδρομίου για 16 ώρες. Και τι μας λέει. Γράφατε, λέει, με κάμερα μέσα στο αεροδρόμιο και για το κράτος της Βραζιλίας θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια. Εισιτήριο, λέει, απελάσσεστε πίσω στην Ελλάδα. Μας απελάσσουν κανονικά. Και φεύγετε. Δεν το πεις, είμαστε αδυνέρτοι, απολυμμένοι και τελικά. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Δεν είμαστε αδυνέρτοι, δεν είμαστε απολυμμένοι. Ακόμα παίζανε τότε. Το κάνουμε αυτό και εκείνη τη στιγμή, παιδί μου, έχουμε βραχυκλώσει γιατί είναι το πρώτο ταξίδι, πρώτο επεισόδιο. Έχουμε κάνει μια επένδυση να πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είμαστε εξωτερική παραγωγή. Πάμε να το κάνουμε. Και μας στέλνουν πίσω και λέμε, κοιτάζουμε, τι πού πίσω κάνουμε. Και όλο αυτό που έχουμε κάνει, τι γίνεται. Και κάποια στιγμή ξεκινάμε και παίρνουμε τηλέφωνο τον παπά του να βοηθήσει, ρε παιδί μου, Θεσσαλονίκη πίσω. Μιλάμε στα τηλέφωνα, παίρνουν τον πρέσβη τη Βραζιλία στον Έλληνα. Και ο πρέσβης αναγκάζεται στο Ρίο Ντετζανέρο και ζητάει συγγνώμη στη Βραζιλιάνικη αστυνομία. Συγγνώμη, ο πρέσβης, ο Έλληνας πρέσβης, και τον ευχαριστούμε πολύ τον άνθρωπο που μας βοήθησε. Και μετά από 15 ώρες κρατητήριο μέσα από εδώ, από εκεί είχαμε θέματα, μας αφήσανε να. Θα φύγανε φυλακή με διάφορους Βραζιλιάνους πρεσβυτήριους εκεί. Όχι, ήταν το κρατητήριο λίγο πιο αντιδρομοκρατική. Δεν ήταν τόσο. Δεν είχε. Ήταν σαν γραφείο περίεργο. Δεν είχε. Ήταν φούλια η αρσενική σεξιόν και μας βάλανε τις Βραζιλιάνες. Δεν ταλαιπωρηθήκατε πολύ τώρα. Αφού λέγαμε, αφήστε μας λίγες ώρες ακόμα, σας παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο από όλα ποιο είναι, γιατί είμαστε κανίβαλοι, κανονικά κανίβαλοι. Μας έχουν μέσα και τι κάνουμε. Το γράφουμε με κινητό. Το έχουμε ανεβάσει στο YouTube το βιντεάκι. Υπάρχει το βιντεάκι. Είστε βλαμμένοι. Ναι, είμαστε βλαμμένοι. Κανονικά το γράφουμε και λέμε. Εντάξει, μας πήρε λίγο, αλλά το καταλάβατε. Και το γράψαμε και το έχουμε ανεβασμένο στο δίκτυο. Υπάρχει που είμαστε μέσα στο Federal Πολιτεία, γράφει η πολιτεία. Δεν είναι μια τέτοια εκπομπή. Μα έχουν φυλακέ. Στο immigration της Αυστραλίας, immigration Αυστραλίας, γιατί πήγαμε στην Αυστραλία χωρίς να έχουμε εισιτήριο για να φύγεις. Και τώρα δύο Έλληνες που φτάνουν στην Αυστραλία τώρα με την κρίση χωρίς να φύγεις. Να συμπληρώσω και με αυτές τις φάτσες. Ήρθαμε για να μείνουμε. Γιατί έχει φάτσες. Δεν είναι. Αντί το καταλαβαίνω. Στον έλεγχο που περνάμε δεν υπάρχει. Φεύγω τελευταίος μισή ώρα. Δεν ξέρω. Τώρα με ρωτάνε τα τουάζ γιατί οι άλλοι περιμένουν εκεί. Έτσι παίρνουν καφέ και τα λοιπά. Είναι σίγουρο το πρόβλημα. Είναι μόνο σε κάθε έλεγχο. Να δεις το διαβατήριό του για να καταλάβεις. Να το δεις. Αν δεις το διαβατήριό του. Αλκάιντα. Γράφει Αλκάιντα. Με μουσια και τα λοιπά. Και τι έγινε λοιπόν στη δεύτερη τη σύλληψη. Στο immigration, επειδή δεν είχαμε εισιτήριο να φύγουμε από τη χώρα και μόνο εισιτήριο one way, θεωρούν στο immigration ότι μόλις βλέπουν δύο Έλληνες ότι έχουν έρθει αυτοί για να βρουν δουλειά εδώ και μας κρατήσανε για 4-5 ώρες. Δεν το καταλάβαμε κι εμείς. 4-5 ώρες εκεί μέσα για να μας ανακρίνουν και να τους αποδείξουμε ότι δεν πήγαμε για να βρούμε δουλειά, αλλά για να κάνουμε διακοπές για μια εβδομάδα για να φύγουμε.